Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Άρα, διαχείριση κρίσης, για να μην μείνουμε μόνο και μόνο σε αυτό που σίγουρα μας απασχολεί. Κάθε φορά εμείς όταν κοιτάζουμε τη μεθοδολογία, κοιτάζουμε και τις έννοιες. Και πολύ συχνά, άμα το σκεφτείτε, δεν είχαμε την έννοια της κρίσης πριν. Το λέω αυτό ενώ είμαστε σε μια χώρα που έζησε ήδη 7 φτωχεύσεις, αλλά όταν έρθει η κρίση, λέμε τι είναι η κρίση. Άρα, δεν θέλω να αρχίσω με αυτό, το τι ονομάζουμε κρίση. Ας πούμε, το να είμαστε κοντά στο νερό, είναι κρίση ή όχι? Το να είμαστε λίγο πιο κοντά, είναι λίγο διαφορετικό. Αν επιπλέεις, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ακριβώς το θέμα της πτώσης. Ας πούμε, η πτώση είναι καλό ή κακό? Άμα έχεις αλεξίπτωτο, είναι φυσιολογικό. Άρα το θέμα είναι ο συνδυασμός των πληροφοριών. Η κρίση από μόνη της μπορεί να είναι και φυσιολογική. Με ποια έννοια, δεν το λέω για τους ανθρώπους προς το παρόν. Ας πούμε, όταν έχουμε έναν σεισμό, όταν έχουμε ένα τσουνάμι, όταν έχουμε οτιδήποτε αυτό που ονομάζουμε φυσική καταστροφή, είναι ήδη μια κρίση. Άρα, στην θεωρία κρίσεων, κοιτάζουμε κάτι το οποίο δημιουργείται από μια μεγάλη αλλαγή φάσης. Άρα, έχουμε συνήθως αυτή την άποψη και είναι η πρώτη κρίση που θα έχουμε και μάλλον είναι εγκεφαλική. Η ιδέα είναι η εξής. Όταν έχουμε το πριν, το τώρα και το μετά, θεωρούμε όλοι μας φυσιολογικό ότι πάνω κάτω, εφόσον έχουμε ζήσει το πριν, το τώρα θα είναι σχεδόν το ίδιο και το μετά θα είναι σχεδόν το ίδιο. Και επειδή θεωρούμε ότι είναι όλα σχεδόν τα ίδια, όταν αλλάζουν μας καπνιάζει. Άρα, ήθελα να σκεφτείτε κάτι το κλασικό που έχει σχέση με την έννοια της επαγωγής. Ας πούμε ότι έχετε μία μορφή κρίσης η οποία είναι εξής. Δηλαδή, έχετε ένα σύστημα που ακολουθεί και έχει κάνει το προηγούμενο, στο προηγούμενο βήμα και αναπτύσσεται. Δεν έχει όριο. Ας πούμε, μπορεί να είναι μια ανάπτυξη η οποία είναι γεωμετρική. Μόλις είναι αυτή η γεωμετρική, μπορεί μετά να αφήσει ένα βήμα, να γίνει μια αλλαγή. Δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, αν ο Βασίλης μου δώσει αυτό το αντικείμενο εδώ, όχι το άλλο, μπράβο. Ωραία. Το φυσιολογικό για μας είναι αυτό. Εντάξει, τι πιο φυσιολογικό από αυτή την κίνηση, δηλαδή απλώς το έσπρωξα και μετακινήθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μία κρίση για μας. Δεν είναι μία κρίση λόγω της ταχύτητας και του περιορισμού. Ας πούμε, εδώ έχω μία κρίση. Εδώ έχω μία κρίση. Εδώ είναι κρίσιμο σημείο. Άρα, δεν είναι ορθολογικό να θεωρούμε ότι το κανονικό περιβάλλον είναι ομαλό και έχουμε απλώς κρίσεις. Άρα, θα το πάρω ο Βασίλης, γιατί σίγουρα θα σας το δώσει σε μερικούς, γιατί θα έχετε και εσείς μια κρίση. Ενώ, βέβαια, για τα κουνούπια θα είναι μια ομαλή πορεία προς ένα στόχο συγκεκριμένο, ο οποίος μυρίζει όμορφα και έχει αίμα. Γιατί αν δεν είχατε αίμα, δεν θα είχατε το θέμα αυτό. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μερικές διαδικασίες είναι απόλυτα φυσιολογικές, απλώς δεν κάνουμε μια ορθολογική ανάλυση. Κατά συνέπεια, όταν δεν κάνουμε αυτή την ορθολογική ανάλυση, μας φαίνεται ότι το φαινόμενο μας ξαφνιάζει. Τώρα, γιατί μας ξαφνιάζει ένα φαινόμενο τέτοιου τύπου? Είναι επειδή δεν έχουμε συνηθίσει. Εντάξει. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί πολύ σε πλαίσιο αδράνειας, με την έννοια ότι θέλει τα πράγματα να μοιάζουν με αυτά που έμοιαζαν. Και βέβαια όταν είναι έτσι, πάντοτε λέει ήταν καλύτερα πριν. Τώρα το έχετε σκεφτεί ποτέ, φαντάζομαι, είναι μια καινοτομία σημερινή, δεν είναι? Γι' αυτό μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα που είχαν κάνει σαν γεωλιογραφία. Βλέπεις τον πατέρα με τον γιο, το λέω εντελώς τυχαία επειδή ήρθε ο γιος τώρα, να μιλάνε. Και τον βλέπεις από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τους αστροναύτες και βλέπεις τον πατέρα έτσι πάνω από τον γιο να του λέει «Στην εποχή μου τα πράγματα ήταν καλύτερα». Και σε όλες τις εποχές που περνάει από την αρχαιότητα, το μεσαίωνα μέχρι τώρα, λέει ακριβώς την ίδια φράση.
Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι μερικά πράγματα που θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικά είναι μη φυσιολογικά που τα θεωρούμε φυσιολογικά. Ας δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ας πούμε θεωρούμε ότι η αλλαγή είναι καλή. Είναι βέβαια βλακώδες. Κοιτάξτε τώρα ένα παράδειγμα. Αλλαγή, 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 αλλαγή. Ωραία. Αυτό λέγεται επανάληψη. Βέβαια, αν κάνετε μόνο αυτή την κίνηση, λέγεται αλλαγή. Το καλό με την αλλαγή είναι ότι όταν έχετε να κάνετε με ανθρώπους που δεν έχουν μνήμη, θεωρούν ότι όλα είναι αλλαγή, ενώ δεν καταλαβαίνουν ότι είναι επανάληψη. Άρα, όταν κάνουμε μια επανάληψη, πρέπει να υπάρχει μια γνώση για να υπάρχει μια αναγνώριση. Δηλαδή πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα γεγονός. Δίνω ένα παράδειγμα ακραίο. Όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν ήταν ο πρώτος, θεωρούσαν όλοι ότι ήταν ο τελευταίος. Και μάλιστα ονομάστηκε ο τελευταίος των τελευταίων. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το γελίο της υπόθεσης, γιατί τελείωσε το 18, το 29 είχαμε ένα κράκ, τεράστιο οικονομικό, και ξανάρχισε το 39. Άμα κοιτάξετε την ιστορία της ανθρωπότητας, κοιτάξετε τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δευτέρου, καταλαβαίνετε πόσο γελοί είμαστε στις εκτιμήσεις μας. Το πιο απίστευτο είναι το μετά. Δηλαδή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τότε ονομάσαμε τον πρώτο πρώτο, και μετά είπαμε θα έρθει ο τρίτος. Εντάξει. Αμέσως. Αφού ήρθε ο άλλος γρήγορα, ήρθε αμέσως. Και είμαστε το 2013. Άρα, τι εννοώ. Εννοώ ότι συνήθως αυτό που μας προβληματίζει είναι η έλλειψη προγραμματισμού. Αυτό είναι αφιερωμένο με αγάπη στον Τάσο. Το θέμα του προγράμματος είναι το εξής. Βάζουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε μερικούς ανθρώπους που είναι ειδικοί σε αυτό. Έχω και προσωπικούς φίλους που το κάνουν και φίλοι. Βάζουν ένα πρόγραμμα που δεν τηρούν ποτέ. Εντάξει. Λένε, ας πούμε, αυτή την εβδομάδα θα κάνω αυτό, τη Δευτέρα αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τελειώνει η Κυριακή, δεν έχουν κάνει το 50% από αυτά που έχουν πει και αντί να πούνε ότι το πρόγραμμα δεν είναι καλό, κάνουν ένα πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα. Το οποίο δεν τηρείται με τον ίδιο τρόπο. Επειδή βλέπω ότι η Βίγη να χαμογελάει, μπορεί να πάρουμε ένα άλλο θέμα, είναι αυτός που φεύγει στην ώρα του. Εντάξει, είναι πολλοί από εμάς που για να φτάσουν στην ώρα τους, θέλουν να φύγουν στην ώρα τους. Άρα, επειδή θέλουν να φτάσουν στην ώρα τους, λένε πρέπει να φύγω τάδε ώρα. Δεν φεύγουν ποτέ αυτή την ώρα. Ποτέ. Το ερώτημα είναι γιατί συνεχίζουν να το λένε. Εφόσον δεν φεύγουν ποτέ. Φαντάζομαι τώρα οι γυναίκες χαμογελούν, οι άντρες που έχουν γυναίκες χαμογελούν περισσότερο. Και βέβαια εξηγείται γιατί έχουμε πολλά προβλήματα ενδυμασίας. Γιατί μέχρι να βάλουμε το κορσέ, αυτό. Γι' αυτό εξηγείται. Άρα, τι εννοώ. Είναι ότι παρόλο που βλέπουμε ότι ο προγραμματισμός δεν είναι ορθολογικός, συνεχίζουμε να προγραμματίζουμε με έναν μη ορθολογικό τρόπο, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός και στην ουσία δεν προβλέπουμε απολύτως τίποτα. Άρα, η πρώτη κρίση που έρχεται είναι η κρίση που προέρχεται από την έλλειψη στόχου. Δεν έχουμε στόχο. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω για να βλέπετε λίγο το τι εννοώ είναι το εξής, είναι αυτό που είχα πει και για τον Βασίλη, είναι το παράδειγμα της μυρμηγκοφωλιάς. Έχετε μια μυρμηγκοφωλιά και μέσα σε αυτή τη μυρμηγκοφωλιά, λέμε μυρμηγκοφωλιά για να μην ευρεάσετε έτσι, νομίζω ότι μιλάμε για μυρμήγκο. Έχουμε λοιπόν μια μυρμηγκοφωλιά, σε αυτή τη μυρμηγκοφωλιά υπάρχουν μυρμήγκια τα οποία είναι ειδικά σε διάφορους τομείς, δηλαδή στον προγραμματισμό. Υπάρχουν κι άλλα που έχουν τομείς. Στην ιστορία, στην ανάλυση των γεγονότων. Άρα αυτά τα μυρμήγκια, ας πούμε, που είναι τα σοβαρά μυρμήγκια, υπάρχουν και επιστήμονες, που μελετάνε τι κάνει η μυρμηγκοφωλιά, πώς εξελίσσεται η μυρμηγκοφωλιά κτλ. Άρα αυτοί είναι πάρα πολύ ικανοί για να προβλέψουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μετά έχετε κάποιον που είναι εντελώς άσχετος με τη μυρμηγκοφωλιά, ο οποίος είναι ειδικός μόνο και μόνο στον βηματισμό του ανθρώπου. Να βλέπει τους ανθρώπους να περπατάνε και μπορεί να σας προβλέψει πού θα πάνε και πώς περπατάνε. Και κοιτάξτε τώρα πώς το γεγονός μπορεί να γίνει εύκολα αυτό το οποίο μας απασχολεί.
Έχετε λοιπόν τους ειδικούς που αναλύουν όλα αυτά που αναλύουν για αυτή τη μυρμηγκοφολιά και έχετε έναν άνθρωπο που περπατάει και σε κάποια φάση πατάει πάνω σε αυτή τη μυρμηγκοφολιά. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι είναι πιο σπουδαίο, να ξέρετε όλες τις διαδικασίες που γίνονται μέσα στη μυρμηγκοφολιά ή να ξέρετε πως περπατάει ο άνθρωπος? Το ένα είναι απλό, αυτό θα λέγαμε ότι είναι τοπικισμός, και το άλλο είναι στρατηγική, γιατί δεν ασχολείται με τόσο μικρές λεπτομέρειες και κοιτάζει τις μεγάλες δυνάμεις πώς μετακινούνται. Γιατί βέβαια μια μεγάλη δύναμη όταν μετακινείται μπορεί εύκολα να παράγει αλλαγή φάσης σε μια μικρή. Βέβαια μετά η μυρμηγκοφολιά, δεν σας εξήγησα, έχει άλλους ερμηνευτές οι οποίοι εξηγούν με διάφορους τρόπους ότι ήταν ο στόχος. Δηλαδή ήταν στοχευμένο ότι κάποιος πήγε να τους περπατήσει πάνω. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν μπορούσε να περπατήσει ελεύθερα και τυχαία. Άρα θα ήθελα απλώς να θυμηθείτε ότι όταν περπατάτε, ας πούμε, πάνω στη γη, πόσες είναι οι φορές που έχετε περπατήσει πάνω σε έντομα, πόσες φορές έχετε τσαλακώσει αδίκως πράγματα και πόσες φορές το κάνατε συνειδητά. Θα δείτε ότι σε άλλο επίπεδο τα πράγματα μοιάζουν κάπως έτσι. Άρα αυτό που έχει πραγματικά σημασία για την κρίση και αν θέλετε για την διαχείριση είναι η εξέταση των στατικών σημείων. Δηλαδή αυτό που μας απασχολεί σε μια κρίση είναι η δυναμική της. Η δυναμική της είναι πολύ απλή, πάνω κάτω εξηγείται με τον εξής τρόπο. Είναι ότι όταν την συνειδητοποιείτε ότι έχετε τη δυναμική της κρίσης είναι αργά. Δηλαδή, όταν έχετε καταλάβει ότι ορθολογικά έχει έρθει κρίση, τότε την έχετε φάει ήδη. Είναι ακριβώς, ας πούμε, κοιτάζετε τη θάλασσα, δεν βλέπετε το τσουνάμι, όταν το νιώθετε, εντάξει, το νιώθετε. Δεν μπορεί να πείτε ότι δεν το νιώθετε. Άρα, σημασία είναι πώς να προβλέψουμε κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Για να βλέπουμε, πρέπει να καταλαβαίνουμε. Για να καταλαβαίνουμε, πρέπει να αναγνωρίζουμε. Για να αναγνωρίζουμε, πρέπει να έχουμε γνώσεις. Ένα στατικό σημείο που είναι σημαντικό είναι τα κρίσιμα σημεία. Τα κρίσιμα σημεία δεν είναι απαραίτητα αυτά που προκαλούν μια κρίση όταν τα βλέπουμε, αλλά όταν έρχεται ένα δυναμικό πεδίο πάνω τους. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Έχετε ένα πολύ σταθερό τραπέζι. Μην νομίζεις, σε φάση σεισμού μπορεί να είναι καλύτερο. Λοιπόν, και βάζετε τώρα ένα ποτήρι εδώ, στη γωνία, και καταλαβαίνετε ότι το παραμικρό μπορεί να φύγει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι συχνά η κοινωνία λέει πρέπει να κρατάμε τις ισορροπίες. Νομίζω ότι είναι από τις πιο γελίες εκφράσεις που ακούω όσο αφορά τον εγκέφαλο, γιατί στην πραγματικότητα μόνο οι ισορροπίες δεν μας κρατάνε. Δίνω ένα παράδειγμα. Το ποτήρι το να είναι εδώ είναι σε ισορροπία, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ισορροπία έχει ένα ελάττωμα, είναι ότι έχει αστάθεια. Δηλαδή, η παραμικρή παρεμβολή πάνω σε αυτή την ισορροπία πέφτει. Ενώ αν έχω, ας πούμε, το ποτήρι εδώ, θα έχει πάλι μια ισορροπία και η παραμικρή παρεμβολή δεν το κάνει να πέφτει τόσο εύκολα. Άρα, αυτό που θα ήταν καλό, αντί να εξετάζουμε το θέμα της ισορροπίας, θα ήταν καλό να εξετάζουμε το θέμα της ανθεκτικότητας, η οποία ορίζεται ως ένα σύστημα που είναι ικανό να παραμείνει στην ίδια θέση παρόλο που δέχεται παρεμβολές ή επιθέσεις. Εντάξει. Άμα πάρετε το αυτοκίνητό σας, είναι πολύ καλύτερο από ένα τεθωρακισμένο. Μόνο που το αυτοκίνητό σας μόλις δεχτεί μια επίθεση, δεν είναι πια αυτοκίνητο. Το τεθωρακισμένο μπορεί ακόμα να προχωράει. Άρα, η ιδέα της ανθεκτικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική όσο αφορά την έννοια της κρίσης. Δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η ανθεκτικότητα. Φανταστείτε ένα δίκτυο. Επειδή είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχει το ίντερνετ, είναι εύκολο. Θα πούμε ότι ένα κρίσιμο σημείο είναι ένα σημείο το οποίο χωρίζει το δίκτυο στα δύο. Το σπάζει. Δεν υπάρχει πια γέφυρα επικοινωνίας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, κρίσιμα σημεία είναι οι γέφυρες. Οι γέφυρες που μας επιτρέπουν να περάσουμε από τη μία όχθη στην άλλη. Το ξέρετε πολύ καλά ότι σε φάση, ας πούμε, πολέμου, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι κατακτητές ή οι αμυνόμενοι είναι να ανατινάζουν τις γέφυρες, γιατί δεν διευκολύνουν έτσι τα περάσματα. Για έναν λόγο ή για τον άλλο.
Έχουμε δύο ολόκληρες μάχες που έχουν γίνει γύρω από μία γέφυρα, γιατί να την θέλουν όλοι να την κρατήσουν και στο τέλος να καταλήγει να την νοιάζουν και οι δύο, γιατί δεν καταφέρουν να την κρατήσουν. Αυτά τα κρίσιμα σημεία είναι, αν θέλετε, διαχρονικά. Άρα, όταν εξετάζουμε, ας πούμε, στατικά πράγματα, πολύ συχνά νομίζουμε ότι δεν είναι καλό, γιατί η δυναμική είναι πιο πολύπλοκη. Στην πραγματικότητα, η στατικότητα προέρχεται και από το διαχρονικό του χρόνου. Δίνω ένα παράδειγμα. Επειδή σας μίλησα για τις γέφυρες. Στον Ροδανό, στη Γαλλία, υπήρχε μια τεράστια πλημμύρα. Παρέσυρε όλες τις γέφυρες τις σύγχρονες και η μόνη που έμεινε όρθια είναι η ρωμαϊκή. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι η ρωμαϊκή δεν φτιάχτηκε για να αντικρούσει μια πλημμύρα μετά από 2.000 χρόνια. Αλλά φτιάχτηκε από την αρχή για να είναι ανθεκτική. Προσέξτε, γέφυρα με υδραγωγείο. Δηλαδή, το μόνο όφελος που είχε αυτή η γέφυρα ήταν απλώς να περνάει το νερό από πάνω. Δεν έχει καμία σχέση με μια γερή γέφυρα που είναι να περνάει πολλοίς κόσμος από κάτω. Παρ' όλα αυτά την έκαναν, για όσους θέλουν να νευριάσουν περισσότερο, είναι η γέφυρα με τρεις ορόφους. Εντάξει. Και έφυγαν οι γέφυρες με έναν όροφο. Οι οποίες ήταν πιο ψηλά. Δηλαδή, όταν έφτασε σε αυτή τη γέφυρα, η ορμή ήταν πιο μεγάλη. Άρα, μπορούμε να φανταστούμε εύκολα ότι εκεί πέρα θα είχαν πηδήξει γέφυρες σε σχέση με το τι είχαν κάνει πριν. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι όταν σκεφτόμαστε το θέμα της ανθεκτικότητας και το πόσο μπορούμε να αντέξουμε επιθέσεις, τότε βρίσκουμε λύσεις οι οποίες είναι βέλτιστες όχι σε τοπικό σημείο, αλλά σε ολικό. Το παράδειγμα το πιο απλό, επειδή ήρθαμε και εδώ με αεροπλάνο, είναι το εξής. Είναι ότι έχετε το αεροδρόμιο, αεροπλάνο, αεροδρόμιο, αεροπλάνο και ανταποκρίσεις. Η βέλτιστη διαδρομή είναι πολύ απλή, είναι ότι αυτή που κάνετε παίρνοντας το ταξίδι σας και αμέσως μπαίνετε στο επόμενο αεροπλάνο, επόμενο. Ωραία. Έχει ένα ελάττωμα αυτή η βέλτιστη λύση, είναι ότι μόλις έχετε μια καθυστέρηση, έχει φύγει το επόμενο. Ωραία. Άρα λέμε, για να μην έχει φύγει αμέσως το επόμενο, εντάξει, θα κρατήσουμε 5 λεπτά. Τελικά αυτό που έχουμε εξετάσει, γιατί με τόσα αεροπλάνα που λειτουργούν, είναι πάνω κάτω χρειάζεται τουλάχιστον μία ώρα ανταπόκριση. Η οποία είναι απαράδεκτη, γιατί λέτε, ας πούμε, φανταστείτε, έχετε μία πτήση μία ώρα ανταπόκριση και μία ώρα άλλη πτήση. Σας βάζω το πολύ μικρό. Θα μου πείτε μία ώρα ανταπόκριση, ναι, αλλά είναι αυτή που εξασφαλίζει την απορρόφηση του λάθους. Δηλαδή, άμα αργήσετε, με τη μία ώρα θα μπορείτε να καλύψετε αρκετά λάθη. Και μετά να ξαναφύγετε, μπορεί ακόμα και λίγο καθυστερημένα, αλλά θα πετύχετε την ανταπόκριση. Ενώ δεν θα την πετύχετε. Με τη βέλτιστη λύση. Άρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η βέλτιστη λύση, την οποία ψάχνουμε όλοι, όταν είμαστε σε χαμηλό επίπεδο στρατηγικής και κοιτάζουμε μόνο την τακτική, είναι σπάνια ανθεκτική. Άρα, η λύση η οποία είναι ανθεκτική θα είναι βέλτιστη σε διάρκεια χρόνου. Θέλετε να κάνετε μια καλλιέργεια. Εντάξει, θέλετε κάτι το βέλτιστο για ένα χρόνο μόνο. Και μετά τα πουλάτε όλο. Δεν θα κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία άμα θέλετε να το κρατήσετε 10 χρόνια το χωράφι. Ωραία. Άρα, ο άλλος, ας πούμε, θα το κρατήσει 10 χρόνια σε σχέση με τον άλλον που θα θέλει μόνο ένα χρόνο, θα πει, μα γιατί, πώς τα έβαλες, πώς είχες τόσο κέρδος. Είναι απλώς ότι είναι φτιαγμένο για να πουληθεί αμέσως. Άρα πρέπει να είναι εντυπωσιακό κτλ. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι όταν έχουμε μία δομή που δεν είναι βασισμένη στην ανθεκτικότητα και είναι βασισμένη πιο πολύ στο να είμαστε καλύτεροι, αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι καλύτερος από κάποιον που δεν είναι πολύ καλός είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να είσαι καλός. Και τώρα μπαίνει η έννοια της βάσης. Πολύ συχνά, ειδικά στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι οι βάσεις δεν είναι απαραίτητες και γι' αυτό έχουμε μετατρέψει, αν θέλετε, μερικές εξετάσεις σε διαγωνισμούς. Επειδή σας μίλησα και για τον σεισμό, στο Βόλο το 1956 ήταν πολύ απλά τα πράγματα, όλοι έφτιαχναν σπίτια κανονικά όπως ήθελαν. Μετά το 1956
Είναι μερικοί που δεν μπορούσαν πια να φτιάξουν σπίτι, όχι επειδή πέθαιναν, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να πουλήσουν τις κατασκευές τους, γιατί όλοι είδαν τι είχε γίνει. Είναι μερικά σπίτια που διαλύθηκαν εντελώς και άλλα έμειναν άθικτα. Ωραία. Και μετά περάσαμε στα λεγόμενα αντισεισμικά συστηματικά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η διαχρονικότητα της διαδικασίας. Αυτό που είναι εντυπωσιακό αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι ότι θεωρούμε όλοι ότι τα πράγματα είναι καταστροφικά, είμαστε σε μια κρίση που δεν έχουμε περάσει ποτέ το ίδιο. Άρα θα κάνουμε τώρα λίγο τους δημοσιογράφους για να το θυμηθείτε. Άρα είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει υποστεί η Ελλάδα. Μετά το άλλαξαν λίγο, είπαν η μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων χρόνων. Μετά το ξανάλλαξαν, είπαν η μεγαλύτερη κρίση μετά τη μεταπολίτευση. Μετά το ξανάλλαξαν, είπαν ότι ήταν η μεγαλύτερη κρίση μετά το 80. Μετά το είπαν η μεγαλύτερη κρίση μετά τη δεκαετία του 80. Είναι ότι στο ενδιάμεσο είναι μερικοί που τους θύμισαν μερικές ημερομηνίες και έτσι κατάλαβαν πόσο καλά περνούσαμε πριν, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή πόσο καλά περνούσαμε με τους Βαλκανικούς, μιλάω για τον 20ο αιώνα, μετά με τη γενοκτονία, αλλά είμαστε το 12, τώρα έχουμε περάσει στο 15, μετά ήταν στο 18, πολύ ωραία περνούσαμε και εκεί. Μετά είχαμε, όπως είπαμε, το 29 με το κρακ, μετά είχαμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από το 39 έως το 45, μια χαρά περνούσαμε πάλι στην Ελλάδα. Μετά είχαμε την περιοχή, την περίοδο που ήταν η φτώχεια και είχαν φύγει όλοι. Γι' αυτό έχουμε και τόσους ανθρώπους που είναι της Διασποράς στην Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, γιατί περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Μετά είχαμε την περίοδο της Χούντας, εκεί πέρα από όπου πολύ ωραία περνούσαμε, εντάξει. Μετά τη Χούντα, μετά τα 5 χρόνια, ακόμα πιο ωραία περνούσαμε, γιατί λέμε εντάξει τώρα θα τα χαλάσουμε, λες και είναι η μοβίδα της Ισπανίας. Και λες τελικά, θυμάστε καθόλου πόσο καλά περνούσαμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πιο μεγάλους ανθρώπους, λένε εμένα στο χωριό μου είχε χώμα κάτω το δάπεδο, δεν είχαμε ρεύμα. Τέτοια πράγματα και ξαφνικά, ας πούμε, έχουμε μετατρέψει μια τεράστια φούσκα σε μια κρίση. Και ρωτάω τώρα, ας πούμε, ποια είναι η ανθεκτικότητα πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το λέγαμε και προηγουμένως, ας πούμε, δεν ασχολούμαστε καθόλου με πρωτογενές. Δηλαδή, έχουμε τεράστια γη, τεράστιες δυνατότητες και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να βάλουμε φωτοβολταϊκά στη σειρά, γιατί έτσι μας έχουν πει ότι είναι καλύτερο, άρα δεν κάνεις τίποτα. Μετά σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε όλη την Ελλάδα σε ένα τουριστικό πάρκο. Εγώ λέω να το κάνουμε και μουσείο, ας πούμε, και εμείς να κινούμαστε, σαν να είμαστε κινούμενες μαριονέτες και να έρχονται, ας πούμε, οι ξένοι να βλέπουν πώς είναι ο Έλληνας μέσα στον φυσικό του χώρο. Ξέρετε, όπως πάμε στο ζωολογικό κήπο και να βλέπει ότι μπορεί να ζήσει δίπλα από το μάρμαρο, δεν τον απασχολεί. Και για τα αγόρια να ήταν όλα γκαρσόνια βέβαια, γιατί πρέπει αλλιώς οι τουρίστες πώς πρέπει να εξοδεύουν τα λεφτά τους με έναν τρόπο και θα ήταν τέλεια, ας πούμε, άμα ήταν έτσι. Δηλαδή να είχαμε έναν μαζικό τουρισμό με τον οποίο δεν έχουμε ανάγκη να κοιτάξουμε την ποιότητα, να έρχονται, ας πούμε, με κάρα, έτσι. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε και πολλά σπίτια, μπορούμε να κάνουμε παράγκες για να έρχονται έτσι στη σειρά, γιατί είναι πιο αποτελεσματικό. Όσο αφορά τα μουσεία και όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, να τα λιγοστέψουμε, να τα βάλουμε πιο κεντρικά, να είναι σαν hub, βλέπετε, όπως είναι, ας πούμε, θα σας δίνω ένα εισιτήριο στην Αθήνα και θα έχετε για όλη την Πελοπόννησο, αλλά θα το έχετε εικονικά, δεν είναι ανάγκη να πάτε. Για να ξοδεύουμε λιγότερο, να έχουμε πάει όλη η Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να είναι άδειο έτσι και να μπορούν να βλέπουν οι άλλοι ξένοι τι είναι όταν είναι άδειο η Ελλάδα και να είναι φυσικό το περιβάλλον, οικολογικό, ας πούμε, να μην μας ενοχλεί καθόλου. Εγώ το βλέπω πολύ ωραία έτσι η Ελλάδα. Έτσι, ναι. Το φαντάζεστε? Θα θέλατε να ζήσετε σε τέτοια Ελλάδα? Λοιπόν, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί με όλους αυτούς που προσπαθούν να μας φτιάξουν ισορροπίες και τα διάφορα, πρώτα απ' όλα ας αρχίσουμε τώρα ανάποδα.
Και να θυμηθούμε ότι στα κινέζικα κρίση και ευκαιρία είναι το ίδιο ιδιόγραμμα. Αυτό είναι ήδη ένα πρόβλημα για μένα, γιατί βέβαια εμείς έχουμε βάλει ευκαιρία και κρίση. Βέβαια, την κρίση την θεωρούμε καλή όταν λέμε αυτός έχει κρίση. Δηλαδή και εμείς έχουμε ένα πρόβλημα τέτοιου τύπου, δηλαδή χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη, γιατί λέμε είμαστε σε φάση κρίσης, αλλά έχουμε κρίση. Ας πούμε, οι φοιτητές μας τους αρέσουν πάρα πολύ οι ερωτήσεις κρίσεως. Αυτό είναι το βλέπω ήδη, δηλαδή εντάξει, αυτό είναι το τέλειό τους. Αυτό και αν δεν παράγει κρίση. Εντάξει, αυτό, δηλαδή μόλις βλέπουν ερώτηση κρίσης, και άμα θέλετε να τους φοβήσετε περισσότερο, τον διαγωνισμό ολόκληρο τον ονομάζει ερωτήσεις κρίσεως. Εντάξει. Άρα, στην πραγματικότητα η κρίση, νομίζω ότι αντιθέτως, είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει στον ελληνικό χώρο. Θα μου πείτε γιατί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο ελληνισμός από την αρχή ήθελε να έχει διάρκεια. Για να έχει διάρκεια, πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία είναι παράλογα για τον κανονικό άνθρωπο. Δηλαδή, πάνω κάτω τι να κάνει. Πρώτα απ' όλα, άμα του λέτε να διαλέξει μεταξύ της ξηράς ή της θάλασσας, να διαλέξει τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα έχει μια δυναμική που δεν ελέγχεται εύκολα και αυτοί που τα καταφέρνουν είναι μόνο αυτοί που έχουν νοημοσύνη. Όλοι οι άλλοι είναι νεκροί, δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, το να πνιγείς πάνω στη θάλασσα δεν είναι δύσκολο. Το να πνιγείς πάνω στην ξηρά θέλει να το θέλεις. Βασίλη, συμφωνούμε. Σύμφωνο. Άρα, αν ζητήσετε σε κάποιον, τι προτιμάς. Προτιμάς ένα οικόπεδο ξηράς ή ένα οικόπεδο θάλασσας. Είναι σίγουρο ότι θα πάρει ξηράς, αν είναι κοινωνικός. Σου λέει αυτό είναι σίγουρο. Εγώ θα χτίσω ένα σπίτι και θα είναι σίγουρο ιδιοκτησία. Και άμα κοιτάξετε λοιπόν τι έχει κάνει ο ελληνισμός σε αυτές τις χιλιετίες, θα δείτε ότι έχει κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μετά θα πείτε, εφόσον έχετε επιλέξει στην ξηρά, πρέπει να έχετε μεγάλο χώρο για να ζήσετε ωραία. Μόνο που άμα το κάνετε αυτό, επειδή θα είναι μεγάλος χώρος και επειδή θα ζήσετε ωραία, θα είσαστε στόχος. Άρα επανέρχομαι σαν ένα μικρή παρένθεση, είναι ότι όταν έχετε μια σκακέρα, θέλουμε να είμαστε στο κέντρο. Δεν θέλουμε να είμαστε στις πλευρές και φοβόμαστε τις γωνίες. Ενώ η στρατηγική λέει ακριβώς το ανάποδο. Θεωρεί ότι όταν είσαι στο κέντρο είσαι ευάλωτος, γιατί θέλουν όλοι το κέντρο. Όταν είσαι στην πλευρά είσαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα σου επιτεθεί από πίσω. Και όταν είσαι στη γωνία ελέγχεις τους πάντες και κανένας δεν είναι πίσω σου. Άρα βλέπετε ότι η κοινωνία στην αναζήτησή της στον χώρο της ευτυχίας κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλει η στρατηγική. Δηλαδή, μας αρέσει να είμαστε στο επίκεντρο, δεν θέλουμε να μας βάζουν στον τοίχο, ούτε να μας ρεμόχνουν στη γωνία. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν έχει σχέση με τη γωνία, τον τοίχο ή το κέντρο, είναι αν το θέλουμε εμείς ή όχι. Άμα έχετε πάει μόνος σας στη γωνία, είναι εντελώς διαφορετικό από το να σας βάζουν στη γωνία. Εδώ λοιπόν το θέμα ποιο είναι, είναι ότι ο ελληνισμός τι επέλεξε. Επέλεξε να βάλει σταθερά σημεία εκεί που πραγματικά δεν θα πήγαινε κανένας. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλά χωριά απομονωμένα και λέτε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τι πήγαν να κάνουν εκεί πέρα. Εντάξει, στα κατσάβραχα, μακριά, μα είναι πολύ απλό. Δεν ήξεραν τι σημαίνει πειρατεία. Άρα στην αρχή είσαι βλάκας, το βάζεις στο λιμάνι. Μετά σου καταστρέφουν μία φορά, σε κλέβουν δύο φορές, τι κάνεις, ανεβαίνεις. Σιγά σιγά λοιπόν καταλαβαίνουμε γιατί ο ελληνισμός έχει διασκορπιθεί στην Ελλάδα, έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλά νησιά που είναι δύσκολα προσβάσιμα και τελικά όταν είμαστε σε πλαίσιο κοινωνικό θεωρούμε ότι όλα αυτά τα νησιά βρίσκονται σε άγονες γραμμές. Στην πραγματικότητα είναι όλος ο ελληνισμός που είναι μια άγονη γραμμή. Γιατί άμα ήταν μια γόνιμη γραμμή, θα ήταν αυτοκρατορία και θα είχε μια μικρή διάρκεια λόγω της θέσης. Άρα ο ελληνισμός κάθε φορά μπήκε σε μια διαδικασία πώς να παραμείνει ζωντανός σε διάρκεια χρόνου. Είναι μια επιλογή. Άμα δεν νιώθετε Έλληνες,
και θέλετε να τα έχετε όλα τώρα, δεν έχει πρόβλημα, πάτε αλλού. Για την Ελλάδα την έχετε πατήσει. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε τη διάρκεια. Το μόνο που, είναι, που έχει βάθος στην Ελλάδα είναι η ιστορία και ο χρόνος. Σε κάποια φάση με είχαν ρωτήσει αν εμείς κινδυνεύουμε από τον διαμελισμό. Δεν κινδυνεύουμε από τον χωρικό διαμελισμό, γιατί είναι εδώ και εκατοντάδες χρόνια που το αντέχουμε. Ο μόνος κίνδυνος που μπορεί να υπάρξει σε εμάς είναι ο διαμελισμός ο ιστορικός. Δηλαδή σε κάποια φάση να μας πούνε ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτούς και δεν υπάρχει συνέχεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέχεια. Όταν είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέχεια, ενώ ξέρετε ότι υπάρχουν κρίσεις, τότε σκέφτεστε πώς να είστε ανθεκτικός. Και τότε βρίσκεται εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλει να πει ότι είμαστε στο πριν και όχι στο μετά. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι είναι πολύ ειδικοί στο τι να κάνουμε μετά. Αυτό για μένα το ονομάζουμε θεραπεία. Άρα η πρόγνωση και η πρόβλεψη είναι πιο δύσκολη. Θεραπεία είναι εύκολο με ποια έννοια. Είναι ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχετε φάει ήδη την κρίση και μετά όλα σας προτείνει τι να κάνετε. Θα ήταν ακόμα καλύτερο να σας είχε προτείνει πώς να μην περάσετε από αυτό. Και εδώ μπαίνουμε στο πρόβλημα της πρόβλεψης από ανθρώπους που κοιτάζουν μόνο. Η κρίση και ειδικά η διαχείριση της κρίσης, αν θέλετε, έχει ως στόχο όχι την διαχείριση εφόσον έχει έρθει η κρίση, γιατί και αυτό βέβαια συμβαίνει, αλλά έχει σχέση και με την πρόληψη. Η πρόληψη όμως χρειάζεται μια επινόηση και όχι μια κατανόηση, άρα είναι πιο αφαιρετική. Δηλαδή χρειάζεται να φανταστείτε πώς θα είναι τα πράγματα αν δεν κάνετε την παρέμβαση. Δηλαδή βλέπετε μερικές στάσεις, έχουμε όλοι μερικές στάσεις, βλέπετε τις στάσεις τις συλλογικές και λέτε άμα συνεχίσει έτσι θα έχουμε ένα θέμα, αν το συνειδητοποιήσετε. Συνήθως δεν το συνειδητοποιούμε, περιμένουμε να έρθει το θέμα και μετά λέμε πώς το λύνουμε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι άνθρωποι που είναι προβληματισμένοι πριν τα προβλήματα. Αυτό αφορά τον καθένα μας. Εντάξει. Περισσότερο από εμάς, στην καλύτερη περίπτωση, λύνουν προβλήματα που υπάρχουν. Δεν σκέφτονται λύσεις για προβλήματα που δεν υπάρχουν. Και επειδή δεν υπάρχουν τα προβλήματα, θεωρούν ότι έχουν δίκιο, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι θα υπάρξει. Άρα πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και εδώ βλέπετε το θέμα του μετόπου. Δηλαδή, όταν λέμε αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, θέλει να πει ότι είμαστε απέναντί του ή θέλει να πει ότι το έχουμε. Γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Το άλλο πρόβλημα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν μαθαίνουμε πάνω στη δράση. Μαθαίνουμε μετά. Γιατί πάνω στη δράση δεν ξέρουμε. Επειδή δεν ξέρουμε, απλώς προσπαθούμε να σώσουμε την κατάσταση. Όταν προσπαθούμε να σώσουμε την κατάσταση, είμαστε στην φάση της τακτικής. Η τακτική κάνει ό,τι δεν μπορεί, ενώ η στρατηγική είναι σε άλλο επίπεδο και μπορεί να κάνει πράγματα που ορθολογικά δεν θα μπορούσε να κάνει σε επίπεδο τακτικής, απλώς προβλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Αυτή η διαφοροποίηση σας επιτρέπει να δείτε πιο εύκολα το μέλλον. Είναι πολλοί από εμάς που τους απασχολείται τι θα κάνουν σήμερα. Και νομίζω το πιο απλό παράδειγμα είναι το εξής. Όταν περπατάτε, πόσες φορές κοιτάζετε τα πόδια σας? Σχεδόν ποτέ. Πρέπει να είσαστε σε ένα πολύ ανώμαλο έδαφος για να κοιτάζετε τα πόδια σας. Στην πραγματικότητα, όταν είναι ομαλό, δεν ασχολείστε καθόλου με αυτό. Κοιτάζετε μπροστά. Νομίζω ότι για να μην σκοντάψετε, πρέπει όντως να κοιτάζετε μπροστά, γιατί πρέπει ο εγκέφαλός μας να βλέπει τι θα έρθει και να μην ασχολείται με αυτό που είναι εδώ. Η διαφοροποίηση που γίνεται τώρα στο θέμα της διαχείρισης της κρίσεως
είναι ότι πρέπει να υπάρχει και μια αξιολόγηση της κρίσης. Δηλαδή, ας πούμε, τι επίπεδο είναι αυτή η κρίση. Ποια είναι τα εργαλεία που την αντιμετωπίζουν. Ποια είναι τα εργαλεία που θα μπορούσαν να την είχαν αποφύγει. Είναι πολλοί, ας πούμε, που θεωρούν, για το χάρη και ο Κωστής, ότι η πυγμαχία είναι φτιαγμένη για να χτυπάτε. Άμα δείτε μεγάλους πυγμάχους, θα δείτε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν είναι ότι έχουν χτυπηθεί ελάχιστα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είναι ότι δέχονται χτυπήματα, είναι ότι με την κίνηση των ποδιών τους αποφεύγουν πάρα πολλά χτυπήματα. Μερικές φορές δεν αποφεύγουν μερικά, αλλά σε αυτά είναι ανθεκτικοί. Αλλά ο πρώτος σου στόχος, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι το ανάποδο. Δεν είναι να δώσουν χτυπήματα, είναι να αποφύγουν τα χτυπήματα. Θα μου πείτε είναι παράξενο, δεν είναι ανάγκη να ανεβείς εκεί πέρα. Είναι ακριβώς αυτό στην πραγματικότητα που έλεγε ο Έιφελ για τον πύργο του. Πολλοί από εμάς, όταν βλέπουμε τον πύργο του Έιφελ, θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη μάζα από σίδερο. Το ωραίο είναι ότι ο Έιφελ, επειδή ήξερε τι θα γινόταν στα 300 μέτρα, την έχει φτιάξει, τον έχει φτιάξει αυτό το πύργο, το λέω ότι είναι επειδή στα γαλλικά είναι γυναικείο. Έχει φτιάξει τον πύργο σαν να είναι δαντέλα από κενό. Δηλαδή, ενώ όταν το κοιτάζουμε έχουμε την εντύπωση ότι είναι φτιαγμένο από σίδερο, στην πραγματικότητα τι έχει κάνει. Έχει κάνει την τεχνική για αυτούς που έχουν πάει σε διαδηλώσεις. Όταν βγάζετε τα πανό σας, για να είναι σταθερά, βάζετε τρύπες στα πανό. Ένας που δεν το ξέρει αυτό, το βλέπει για πρώτη φορά, λέει γιατί το χάλασες. Στην πραγματικότητα, όταν θα μπει ο αέρας, θα σταθεροποιηθεί επειδή υπάρχει αυτή η τρύπα και θα μπορέσει να μπει σε διάφορες τρύπες και θα σας κάνει μια ροή η οποία δεν θα κάνει την ταλάντωση αν ήταν γεμάτο. Ο πύργος του Έιφελ είναι φτιαγμένος έτσι ώστε τα ρεύματα να τον διασχίζουν συνεχώς και να σταθεροποιούνται μέσα στον πύργο. Άρα, άμα το σκεφτείτε, είναι σαν να πετάει το ατσάλι πάνω στα ρεύματα αέρος. Άμα το επινοήσετε αυτό σαν ιδέα αρχιτεκτονικής, θα δείτε ότι είστε πολύ μακριά από το τι μπορούσε να γίνει τότε και βέβαια από το τι μπορεί να γίνει τώρα. Δηλαδή, όταν κοιτάζετε και την αρχιτεκτονική του Κορμπιζιέ, θα δείτε ότι βάζει πολλά πιλωτή. Γιατί? Γιατί έλεγε ότι το κτίριο δεν πρέπει να εμποδίζει, πρέπει να το διαπερνάς. Ενώ όταν έχουμε την τάση να κάνουμε μεγάλα κτίρια, βέβαια σταματάμε. Άρα δημιουργούμε έναν τοίχο. Εδώ είναι ακριβώς αυτή η ιδέα. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε πιο πολύ το θέμα της δυναμικής μέσω του στατικού στοιχείου που είναι αυτό που είναι διαχρονικό. Γιατί προσέξτε, το διαχρονικό για κάποιον που είναι ηλίθιος νομίζει ότι είναι στατικό απλώς. Το στατικό δεν είναι αναγκαστικά διαχρονικό. Το διαχρονικό στοιχείο λοιπόν κάνει τεράστιες παρεμβάσεις πάνω στην επιλογή της στρατηγικής. Και γι' αυτό είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή, άμα έχετε προσέξει, οι Έλληνες προσέχουν πάρα πολύ τους άλλους Έλληνες και λιγότερο το έδαφος. Ενώ άλλοι λαοί προσέχουν πολύ περισσότερο το έδαφος παρά τους δικούς τους. Εμείς είμαστε ικανοί να θυσιάσουμε ολόκληρη ομάδα για να σώσουμε ένα. Πουλής δεν είναι ορθολογικό, αφού είναι μόνο ένας. Ενώ είναι άλλοι είναι ικανοί να θυσιάσουν όλη την ομάδα ή να πάρουν ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτό το πράγμα οφείλεται στο ότι είμαστε πολύ λίγοι και η διάρκεια μας αποδεικνύει ότι είμαστε και σπάνιοι. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα, αν το σκεφτούμε και αναλύσουμε μερικά πράγματα από αυτά που έχουμε ζήσει πρόσφατα, θα δείτε το εξής. Το πρώτο πράγμα που έγινε με το θέμα της κρίσης ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν μας αφορά. Δηλαδή αφορούσε την Ασία. Μετά αφορούσε την Αμερική. Εκεί πέρα βέβαια δεν υπήρχε καμία συνωμοσιολογία του τύπου αυτό χτυπάει τον Ελληνισμό.
Φαντάζομαι ότι οι Έλληνες είναι σπάνιοι στην Ασία γι' αυτό και το ίδιο και στην Αμερική. Όταν τελικά αυτό το πράγμα ήρθε στην Ελλάδα, καταντήσαμε να λέμε για τόσο αναλύσεις που κάναμε ότι όλα αυτά είναι στοχευμένα και αυτά είναι ειδικά για μας. Δηλαδή τα έχουν φτιάξει όλα για αυτά για μας. Δεν υπήρχε άλλος λόγος σε όλο τον κόσμο. Μετά το γελίο της υπόθεσης είναι ότι άρχισαν άλλες οικονομίες να έχουν προβλήματα. Δηλαδή χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, μετά είχαμε την Ισπανία, μετά είχαμε την Ιταλία, αλλά όταν μπήκε μετά η Ισπανία και η Ιταλία, το ξαναβάλαμε σε εμάς, λέμε, α, οι χώρες του Νότου. Βέβαια, γιατί με την Ισλανδία ως χώρα του Νότου ήταν λίγο δύσκολο, εκτός αν τα βλέπουμε ανάποδα. Με την Ιρλανδία πάλι ήταν δύσκολο, με την Ουγγαρία τι να κάνεις. Και τελικά όταν ξαναβρήκαμε χώρες του Νότου, μια χαρά. Βέβαια στο Νότο δεν βάζουμε τη Μάλτα, γιατί δεν είναι ακριβώς του Νότου, γιατί πάνε καλά εκεί πέρα, αλλά θα λέει μάλλον χώρα του Βορρά, δεν μπορεί. Και μετά βέβαια μπήκαμε στη διαδικασία ότι αυτό είναι δυτικό ή ανατολικό και αυτό πάλι έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια ανάλυση των δεδομένων που εξηγούμε όλα με μια καταστροφολογία και μια συνωμοσιολογία, χωρίς βέβαια να λέμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τίποτα το ανθεκτικό. Δηλαδή το παραμικρό να χτυπούσαν, θα γινόταν ένα πρόβλημα. Μετά, το θέμα είναι ότι, όπως ξέρετε ή μάλλον δεν ξέρετε, δεν υπάρχει λέξη δάνειο στην Ελλάδα. Κανένας δεν είχε ποτέ δάνεια, ποτέ στη ζωή του. Ούτε δάνειο για το δάνειο, ποτέ αυτό. Εντάξει. Άρα, ήμασταν μια οικονομία που βασιζόταν αποκλειστικά στον πρωτογενές τομέα, και γι' αυτό ήμασταν όλοι ήσυχοι και γι' αυτό είμαστε τόσο ανθεκτικοί, εφόσον δεν βασιζόμαστε καθόλου στις υπηρεσίες. Έτσι δεν είναι. Το πρόβλημα λοιπόν με τις υπηρεσίες, τώρα μιλάω για τις άλλες χώρες, γιατί μας δεν μας αφορά αυτό βέβαια, είναι αυτό που λέμε το φαινόμενο μαστιγίου. Δηλαδή έχετε μια υπηρεσία που σας προσφέρει κάτι. Αυτή προσφέρει κάτι σε μια άλλη υπηρεσία, που προσφέρει κάτι σε μια άλλη υπηρεσία κτλ. Αυτό το ονομάζουμε στη διαχείριση κρίσεων το πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δηλαδή έχετε μια επιχείρηση, θέλετε να κάνετε κάτι, χρειάζεστε ας πούμε ένα αντικείμενο, το αντικείμενο το φτιάχνει κάποιος άλλος, για να φτιαχτεί αυτό το αντικείμενο χρειάζεται υλικό που φτιάχνει κάποιος άλλος κτλ. Το φαινόμενο λοιπόν του μαστιγίου είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι το μαστίγιο όταν κάνετε έτσι με αυτό το πράγμα και κάνει αυτό το θόρυβο, δεν είναι ο θόρυβος που παράγεται από το μαστίγιο που χτυπάει το μαστίγιο. Είναι απλώς ότι η άκρη του μαστιγίου σπάζει το φράγμα του ήχου και αυτό που ακούτε είναι ακριβώς αυτό που ακούτε με ένα αεροπλάνο όταν κάνει το ανάλογο με το Mach 1. Επανέρχομαι λοιπόν στο φαινόμενο του μαστιγίου. Είναι πολύ απλό τι γίνεται με το μαστιγίο. Είναι ότι όταν κάποιος καθυστερεί, ο δεύτερος που καθυστερεί, ο τρίτος, σε κάποια φάση φτάνει σε έναν που δεν καθυστερεί πια, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Εδώ έχουμε μια αλλαγή φάσης και δημιουργείται μια κρίση. Δηλαδή, σας έχουν κάνει τόσες παραγγελίες, κάνετε αυτό το πράγμα, το αντικείμενο, όλος το ζητάτε από τον άλλον που έχει καθυστερήσει, όλος καθυστερεί. Στο τέλος, αν έχει καθυστερήσει πραγματικά, εσείς δεν μπορείτε να το παράγετε το σώμα. Άρα, όταν λειτουργούμε έτσι αλυσίδωτα, εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά το φαινόμενο του μαστιγίου. Και μπορείτε να το κοιτάξετε τώρα. Έχετε παρατηρήσει ότι πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει και ξαφνικά έχουν ανοίξει. Ποια μαγαζιά? Τα μαγαζιά του φαγητού. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό από φάση κρίσης. Βέβαια υπάρχουν και τα μαγαζιά του χρυσού, μην ανησυχείτε. Εντάξει, αυτά είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικά. Αλλά γιατί αυτά βασίζονται σε άλλα δεδομένα του τύπου αυτό είναι το μόνο σίγουρο, άρα θα τους αρπάξω το μόνο σίγουρο, θα το πάρω στο κιλό και εφόσον θα τους έχω κάνει χρυσό δάχτυλο εκεί που πρέπει, θα ξέρω μετά τι θα τους γίνει. Στην πραγματικότητα τα μαγαζιά φαγητού, ποια είναι η ιδέα, η απλοϊκή που έχει ο άνθρωπος που βρίσκεται σε φάση κρίσης? Ας πούμε, πουλούσε οτιδήποτε άλλο αντικείμενο και ξαφνικά λέει θα ανοίξω ένα εστιατόριο. Γιατί η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι σου λέει δεν μπορεί και να μειώσουν όλη την κατανάλωση που έχουν, θα πρέπει να τρώνε. Το ωραίο είναι ότι δημιουργούν ξαφνικά μια ισορροπία που είναι εντελώς ανισόρροπη
είναι ότι όλοι το κάνουν αυτό και επειδή όλοι το κάνουν αυτό έχουμε περισσότερους μαγαζάτορες και κατά συνέπεια έχουμε λιγότερη πελατεία ανά μαγαζάτορα. Δηλαδή είναι το πολύ ωραίο σύστημα για να μην κάνεις τίποτα. Μετά, εφόσον κάνεις αυτό το εστιατόριο, δεν λειτουργεί και μετά το κλείνεις και θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Άρα, όταν δεν έχουμε στόχους και δεν έχουμε καμία σκέψη, προτιμούμε μία τακτική η οποία ασχολείται με βασικές ανάγκες. Εντάξει. Άρα, βασικές ανάγκες είναι πολύ απλό, στον άνθρωπο είναι η τροφή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το συζητούσα και με τον Γιώργο στην ΕΜΕΑ. Η παραγωγή μπετό. Αυτή την περίοδο έχει πέσει πιο κάτω από την παραγωγή του μπετό το 1952. Εντάξει. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά να το σκεφτείτε, γιατί είμαστε το 2013. Είναι πολύ απλό, γιατί δεν ποντάρουν πια στις οικοδομές, γιατί σου λέει όλος δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το αγοράσει, γιατί να κάνουν οικοδομή και έχουμε ένα τεράστιο θέμα με τις οικοδομές. Το ίδιο η ανάλυση μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες που βασίζονται, ας πούμε, ή σε τουρισμό αποκλειστικά ή σε οικοδομές. Και μετά σε κάποια φάση δεν καταλαβαίνουμε ότι οι οικοδομές λειτουργούν επειδή τις αγοράζουν ξένοι. Άρα ξαφνικά, όταν οι ξένοι έρχονται λιγότερο γιατί δεν τους αρέσει πια το ύφος που παίρνει η κατάσταση, δεν έρχονται για να αγοράσουν και τις οικοδομές, οι οποίες ήταν απλησίαστες από τον τοπικό παράγοντα γιατί είχαν ανεβεί οι τιμές θεαματικά. Προσπαθώ να σας πω λοιπόν αυτή την ανάλυση, αν θέλετε, όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης κρίσης, είναι ότι τα προβλήματα έρχονται από πριν, απλώς εμφανίζονται μόνο μετά. Και όταν κάνουμε μόνο μία ανάλυση του μετά, είναι αυτό που έλεγα σε μία άλλη διάλεξη, και επειδή η μαμά του Βασίλη έφυγε τώρα και θα πρέπει και ο Βασίλης να το σκεφτεί αυτό που θα πω. Όταν κάνουμε μία ανάλυση για το Βυζάντιο, μας πρίζουν κάποιοι ειδικοί που συνεχώς αναλύουν όλο το Βυζάντιο μόνο και μόνο με το πώς έπεσε. Δηλαδή όλο το πρόβλημά τους είναι το 1453, ενώ το Βυζάντιο είχε μια διάρκεια 1000 χρόνια. Και αντί να μας μιλάνε πώς αυτό το Βυζάντιο κράτησε 1000 χρόνια και είναι η πιο μακρόχρονη αυτοκρατορία του κόσμου, μας λένε πώς τα πήγαμε χάλια στο τέλος. Δηλαδή τώρα αναφορικά σε ένα άτομο, είναι αντί να μας μιλούν για όλη τη ζωή του, μας πρίζουν τα σηκώτια να μας πούν πώς ήταν τα 5 τελευταία λεπτά. Αφού θα είναι τα 5 τελευταία λεπτά, το ξέρουμε ότι θα είναι χάλια, πώς θα μην είναι χάλια. Ωραία, δηλαδή τι θα κάνει βεγαλικά. Ωραία, λέω λοιπόν ότι αντί να ασχολούμαστε με αυτό, θα ήταν καλό να κοιτάξουμε όλο το πλαίσιο. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, κανονικά πολλοί από εσάς που έχουν έρθει εδώ, βέβαια εντάξει είσαστε και παράξενοι, γιατί είδα και ο Τάσος είναι παράξενος, άρα εντάξει, παράξενης φυλής, αλλά αρχίζουμε το Βασίλη. Κανονικά, αν ήσασταν ας πούμε εντελώς κανονικοί, θα λέγατε τόση ώρα μας μιλάει για ένα πράγμα που δεν μας αφορά ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι όταν μας αφορά ακριβώς, είναι ότι το ζείτε ήδη. Εντάξει. Αντί έρχεται ο Γιώργος και πάει να δει ένα γιατρό και του λέει έχω πονοκέφαλο. Και μετά του αρέσει να του λέει ο γιατρός έχεις πονοκέφαλο. Εντάξει. Το ήξερε. Αλλά τι να πει ο γιατρός, ότι δεν έχεις πονοκέφαλο. Αφού λέει ότι έχεις πονοκέφαλο. Ωραία. Μετά θα σας εξηγήσει γιατί νιώθετε ότι έχετε πονοκέφαλο. Ωραία. Ο πονοκέφαλος όμως θα περάσει. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Το βλέπω αυτό και μερικές φορές και με τους μαθητές. Έναν από τους μικρούς μαθητές που είχα, σε κάποια φάση του εξηγούσα μαθηματικά και του λέω, κατάλαβες? Λέει, κατάλαβα, αλλά αν μπορούσατε να μου το λύσετε εσείς κάθε φορά, θα καταλάβαινα πιο γρήγορα. Ναι, βέβαια, είναι ορθολογικό. Εντάξει, άρα του τύπου έχω ένα πρόβλημα, θα απασχοληθούμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Όχι, όχι, δώσε μου τη λύση. Ναι, βέβαια, είναι καλύτερο. Άρα, αν μπορούσαμε να έχουμε συνταγές μόνο με λύσεις, θα ήταν μια χαρά. Το πρόβλημα είναι ότι οι συνταγές με τις λύσεις είναι ότι δεν είναι ανθεκτικές. Το παραμικρό ελάττωμα, η συνταγή δεν λειτουργεί.
τόσο απλά. Άρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής. Είναι να μαθαίνουμε να ψαρεύουμε και όχι μόνο να τρώμε το ψάρι. Θα μου πείτε την ώρα που μαθαίνεις να ψαρεύεις δεν τρως ψάρι και άμα πεινάς είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι άμα το αντέξεις θα μπορέσεις να το ξανακάνεις μόνος σου. Άμα δεν το αντέξεις θα φας το ψάρι και μετά όταν δεν θα έχεις πια άλλο ψάρι πάλι θα πεθάνεις. Άρα απλώς έχουμε μετακινήσει το πρόβλημα. Και πολύ συχνά στα προβλήματα που έχουμε είναι ότι δεν κοιτάζουμε τα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Μερικές φορές βέβαια μας διευκολύνουν και άλλοι να τα κάνουμε σε βάθος χρόνου. Μπαίνουμε σε δικαστικές και πέρα αμέσως έχουμε ένα βάθος χρόνου, ενώ δεν υπήρχε. Και θέλω να σας πω το εξής όσον αφορά την Ελλάδα γενικότερα. Είμαστε μια χώρα που έχει μια διάρκεια ζωής τεράστια. Χρησιμοποιείται ως παράδειγμα από άλλους λαούς. Είμαστε μια μικρή χώρα με μικρό πληθυσμό που είναι ακόμα εδώ. Είμαστε μια χώρα με έναν λαό του χρόνου και της θάλασσας. Γκρινιάζουμε πάντα, έχουμε πάντα προβλήματα, πάντα, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις Έλληνα που να μην έχει προβλήματα. Και άμα δεν έχει θα το φτιάξει, γιατί πρέπει να πει κάτι στους άλλους. Και έχουμε έναν τόπο που πραγματικά ποτιζόμαστε από τον ήλιο. Έχουμε μια γη που είναι πολύ πλούσια γεωλογικά και δεν μιλάω μόνο για τον ζεόλιθο. Έχουμε μια θάλασσα που είναι με κοιτάσματα και υδρογονανθράκων και συμβατικών και μη, όπως είναι και υδρύτες μεθανίου. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο του κόσμου και πουλάμε το λιμάνι του Πειραιά βέβαια. Μιλάμε για περιοχές που θεωρούμε ότι έχουν αδυναμίες και δεν ξέρω πόσος κόσμος θα ήθελε να μείνει εδώ, από το εξωτερικό. Είχα μια συζήτηση πρόσφατα με έναν ξένα και μου λέει εγώ θα ήθελα να φέρω τους γονείς μου στην Ελλάδα. Είναι ένα νησί πολύ ωραίο. Δεν ξέρει καν να μου πει πώς λεγόταν το νησί, δεν έχει σημασία καθόλου αυτό. Αλλά ήταν νησί. Ήταν νησί. Ήταν στη θάλασσα, ήταν στην Ελλάδα, είχε ήλιο. Νομίζω ότι θα είμαστε πάντα έτσι. Αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Θα είμαστε πάντοτε γκρινιάριδες και πάντοτε θα παράγουμε προβλήματα. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι μην νομίζετε ότι αυτή η κρίση είναι πολύ σημαντική. Περνάει ήδη σαν φαινόμενο μόδας. Σημασία είναι πώς θα συνεχίσουμε εμείς να γκρινιάζουμε, αλλά κάτι άλλο θα πρέπει να βρούμε μετά. Και μάλλον θα δείτε ότι θα κάνουμε όπως το ανέκδοτο που έχετε αυτή τη γυναίκα μέσα στο τρένο που λέει «Αχ, πόσο διψάω, αχ, πόσο διψάω» και είναι ο άνδρας δίπλα και ξένος βέβαια, όχι ο άνδρας της και βαρύθηκε να την ακούει, αλλά πάει να της φέρει νερό και μετά λέει η γυναίκα «Αχ, πόσο διψούσα, αχ, πόσο διψούσα». Αλλά εκεί πέρα δεν ξέρει τι να κάνει, ας πούμε. Και εδώ είναι το ίδιο, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε μια αναξιοποίητη Ελλάδα ως χώρα γιατί δεν ποντάρουμε πάνω σε αυτήν. Έχουμε πολλούς που πηγαίνουν στο εξωτερικό, ακόμα και οι πιο νέοι, θεωρώντας ότι θα βρουν ένα μέλλον το οποίο θα το βρουν ή θα το βρουν, δεν έχει σχέση με το που θα πάνε, έχει σχέση με τις ικανότητές τους. Δεν έχουμε εξελιχθεί όσον αφορά τον ερευνητικό τομέα, ενώ έχουμε ανθρώπους που διατρέπουν παντού στο εξωτερικό. Έχουμε την τάση να λέμε ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, και από ό,τι φαίνεται καλά κάνει, γιατί έτσι έχει διαχρονικότητα. Αλλά άμα το κάνει και λειτουργεί αυτό, θέλει να πει ότι ήταν παιδιά ποιότητας. Αλλά θέλω να σας πω, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλό και για εσάς να είστε σε αυτά τα παιδιά που θα φάει η Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, ο ελληνισμός βασίστηκε πάνω σε ανθρώπους και όχι σε θεσμούς.
οι οποίοι απέδειξαν ότι ήταν σπάνιοι και κατάφεραν να αντέξουν καταστάσεις πολύ πιο δύσκολες από το τι βιώνουμε τώρα, επειδή πίστευαν στον εαυτό τους, πίστευαν ότι ο Ελληνισμός μπορεί να τα ξεπεράσει και τα ξεπέρασαν. Το πρόβλημά μας αυτή την περίοδο, εγώ δεν θα λέγω ότι τόσο πολύ αυτή η φάση της κρίσης, είναι ότι ζούμε πολύ με ραγιαδισμό και θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι τελευταίοι, ότι είμαστε ένας λαός του φθόνου που ζηλεύουν ένας τον άλλον, έχουμε το ανέκδοτο με την κατσίκα, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα γιατί δεν έχουμε και πολλές ιδέες και άμα τις κάνουμε θα μας τα φάει το κράτος κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η μιζέρια. Σε κάποια φάση η Χρύσα μου έλεγε πως ήταν ας πούμε η Ελλάδα μετά από 100 χρόνια και προσπάθησα να της πω ότι να μην ανησυχεί γιατί σε 100 χρόνια δεν θα θυμόμαστε καθόλου αυτό το φαινόμενο που ζούμε τώρα, θα θυμόμαστε καθόλου τις μικρότητες και τα μικροπολιτικά και θα θυμόμαστε από αυτή την περίοδο ότι είναι η περίοδο που η Ελλάδα έκανε την ΑΟΣ, που αξιοποίησε τον Ζεώρηθο και σιγά σιγά κατάφερε να αξιοποιήσει με τις δικές της δυνάμεις τον πλούτο που έχει, γιατί ο πρώτος βασικός πλούτος που έχει η Ελλάδα είναι η νοημοσύνη των Ελλήνων και αυτή, θέλουμε δεν θέλουμε, πάει καλά και γι' αυτό πρίζουμε όλο τον κόσμο με τα προβλήματά μας. Γιατί άμα δεν την είχαμε, πώς να τους πείσουμε ότι έχουμε προβλήματα. Ενώ εδώ τους έχουμε πείσει όλους, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Και θα συνεχίζουμε ως το τέλος. Μην ανησυχείτε όσον αφορά τον θάνατο του ελληνισμού. Επειδή εμείς είμαστε ένας λαός της καθυστέρησης, θα είμαστε οι τελευταίοι που θα πεθάνουμε. Και σίγουρα θα ζητήσουμε και παράταση. Επειδή θα πούμε, εντάξει, εγώ γνωρίζω, ξέρεις, τον τάδε του τάδε. Φαντάζομαι ήδη τον διάλογο και με τον Θεό, το που μου ξέρεις το τελευταίο μέρος της Βίβλου είναι γραμμένο στα ελληνικά, κάνε και εσύ κάτι. Εμείς τόσο καιρό κάνουμε. Άρα, αν σας απασχολεί αυτό και πραγματικά φοβάστε να είσαστε με φόβους είναι καλό, αλλά όχι με φοβίες. Ο Ελληνισμός έχει αποδείξει και δεν έχει ανάγκη να το αποδείξει ότι αντέχει, επειδή ο χρόνος είναι μαζί του, απλώς είναι καλό σιγά σιγά να έχουμε και Έλληνες που να αποφασίζουν να είναι μαζί με τον χρόνο και όχι να ασχολούνται μόνο και μόνο με τον χώρο και να νομίζουν ότι έγινε και κάτι. Γιατί ο Ελληνισμός είναι ικανός να βάλει σε παρένθεση πολλά πράγματα. Κατάφερε να βάλει 400 χρόνια σε παρένθεση και να το ξεπεράσει. Μπορώ να σας πω ότι αυτή την κρίση, την λεγόμενη, έχει αρχίσει ήδη να έρχεται η τελική παρένθεση που θα τον κλείσει, αυτόν τον κύκλο. Κατά συνέπεια θα ήταν καλό, αν θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι, να ασχοληθείτε με άλλα προβλήματα που θα έρθουν μετά, γιατί σίγουρα θα βρούμε κάτι, μην ανησυχείτε. Αλλά στο ενδιάμεσο, ας αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε ορθολογικά και όταν λέω ορθολογικά εννοώ βέβαια με στρατηγική, γιατί δεν είναι τυχαίο που έχουμε επινοήσει και τη στρατηγική και τα μαθηματικά, θα ήταν καλό όμως να τα χρησιμοποιούμε και όχι να θεωρούμε ότι όλα εξετάζονται οικονομικά, γιατί αντιθέτως για έναν λαό που έχει βασίσει όλη την έννοια της φιλοξενίας μόνο και μόνο πάνω στο νερό και στο αλάτι και έχει διασχίσει όλα αυτά τα χρόνια και θεωρείται από την ανθρωπότητα ως ένα δώρο, είναι επειδή είναι λαός της προσφοράς. Θέλετε, δεν θέλετε, είμαστε γενναιόδοροι. Ακόμα και αν πειράζει τον Τάσο που φέρνει ανθρώπους εδώ και φέρνουν και πράγματα μαζί τους. Εδώ φέρνουν ακόμα και καρέκλες, τι να πεις Τάσο. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς που λέμε ότι είμαστε καρεκλοπόδαροι, ερχόμαστε με καρέκλες. Άρα, θα ήθελα απλώς να κλείσω τον πρώτο γύρο, γιατί σίγουρα θα έχει σκάσει ο Βασίλης, θα πει εμείς πότε θα μιλήσουμε, λέγοντας ότι χαίρομαι που είμαστε εδώ και αν ο λόγος
της συνέβρεσής μας εδώ είναι αποκλειστικά η κρίση, τα χαλάλη της. Κερασμένο και αυτό. Να είσαι καλά.